Από χωριό σε χωριό στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν, ο στρατός επιχειρεί να αποθήσει τις επιθέσεις των Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν πολιορκούν τις πόλεις Κανταχάρ και Λασκάργα στο νότο και την Χεράτ στο βορρά, όπου δεν δίστασαν να βάλουν στο στόχαστρό τους το αρχηγείο του ΟΗΕ. The United Nations in the country condemned in the strongest terms today the attack on our main compound in Herat, in which an Afghan police guard was killed and others injured. Παράλληλα, οι Ισλαμιστές μαχητές εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες εναντίον του αεροδρομίου στην Κανταχάρ, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ένας νέος κύκλος έντασης ανοίγει ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν μετά την επίθεση σε τάνκερ Ισραηλινών συμφερόντων στην Αραβική θάλασσα. Το Mercer Street, που κατευθυνόταν από την Τανζανία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχτηκε επίθεση, πιθανότατα από drones, ανοιχτά του Ομάν. Ο Ρουμάνος πλοίαρχος και ένας Βρετανός, μέλος της ασφάλειας του πλοίου, έχασαν τη ζωή τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατηγόρησε ευθέως το Ιράν για την επίθεση. שמסו טעות קשה. אנחנו בכל מקרה יודעים להעביר את המסר לאיראן בדרכים שלנו. Η Τεχεράνη σήκωσε το γάντι και χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες. هر کجا این رژیم رفته با خودش ناامنی، ترور و خشونت برده. Όμως αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως η επίθεση με την υπογραφή της Τεχεράνης έγινε ως αντίπεινα σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Συρία εναντίον Ιρανών πολιτοφυλάκων.